Μαζί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, η πρώην Υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, επίσης ο καθηγητής ενέργειας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο Νικόλας Φαραντούρης. Καλησπέρα και στους δύο. Μεταφερόμαστε στην Κεφαλονιά. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Είναι μια μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία, για τη χώρα μας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Χρόνια πολλά από την Κεφαλονιά. Καλή χρονιά. Δεν θα είναι μια εύκολη χρονιά το 2023. Είναι μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, αλλά πιστεύω και με ευκαιρίες. Οι προκλήσεις ποιες θα είναι, τις ξέρουμε. Η ακρίβεια είναι σημαντική και είναι μεγάλο βάρος για πάρα πολλά νοικοκυριά. Το κόστος της ενέργειας έχει ανέβει και έχει γίνει δυσβάστακτο για πολλά σπίτια και πολλές οικογένειες. Το ίδιο και οι τιμές των τροφίμων και οι ελλείψεις στα φάρμακα. Το κόστος δανεισμού αυξάνει και επομένως για ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ιδιαίτερα όταν οι μισθοί δεν καλύπτουν τις βασικές ανάγκες πολλών νοικοκυριών για πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Οι τιμές στην ενέργεια, όπως είπε και ο Υπουργός προηγουμένως, δεν μας οδηγεί σε μια βιώσιμη κατάσταση. Το λέω αυτό διότι μπορεί μεσοσταθμικά να έχουμε υψηλότατες τιμές και επίσης να έχουμε και ένα υψηλό κόστος. Βλέπουμε όμως ότι σε αναντιστοιχεία με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και στη χώρα μας, υπάρχει μια έλλειψη ρυθμιστικής παρέμβασης. Και για να το πω λιανά, να το πω απλά, βλέπουμε το κράτος και την πολιτεία να βλέπει τα τρένα να περνούν. Διότι σε περιόδους κρίσης, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς όπως η ενέργεια, θα περίμενε κανείς μια πολύ πιο στιβαρή παρέμβαση του κράτους, έτσι ώστε να ανασχεθεί αυτό το τσουνάμι, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις τρευλώσεις στην αγορά ενέργειας. Και από το φιλόξενο εδώ σταθμό σας, κύριε Πομόνη, στο παρελθόν, έχουμε αναφερθεί τόσο σε θέματα ακρίβειας, όσο και σε θέματα ενεργειακού κόστους, το οποίο ενσταλάζει κυριολεκτικά σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και καταλήγει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά που ζούμε γύρω μας, η ακρίβεια είναι σε μεγάλο βαθμό υψηλό ενεργειακό κόστος. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει πλευρό από μήνα σε μήνα και 1,5 χρόνο μετά την κλιμάκωση των τιμών, φαίνεται ότι δεν έχει καν βρει ακόμα τον βηματισμό της. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, ο Μακρόν από την έναρξη της κρίσης έβαλε πλαφόν 4% στα κέρδη της Electricité de France, της γαλλικής ΔΕΗ, και ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι σε ό,τι αφορά ευάλωτους καταναλωτές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εντάσεως ενέργειας, μικρές μεταποιητικές μονάδες, το κράτος θα παρέμβει έτσι ώστε να αναπροσαρμοστούν προς τα κάτω αυτή τη φορά τα συμβόλαια. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, δια της δημόσιας άκουσον-άκουσον επιχείρησης ηλεκτρισμού, αναπροσαρμόσαν με έθνης μέσα σε μία νύχτα, τον Αύγουστο του 2021, τα τιμολόγια προς τα πάνω. 400% έφτασε πέρυσι η αναπροσαρμογή των τιμολογιών. Άρα λοιπόν όλο αυτό δεν είναι βιώσιμο. Δεν θα είναι μια εύκολη χρονιά το 2023. Είναι μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, αλλά πιστεύω και με ευκαιρίες. Οι προκλήσεις ποιες θα είναι, τις ξέρουμε. Η ακρίβεια είναι σημαντική και είναι μεγάλο βάρος για πάρα πολλά νοικοκυριά. Το κόστος της ενέργειας έχει ανέβει και έχει γίνει δυσβάστακτο για πολλά σπίτια και πολλές οικογένειες. Το ίδιο και οι τιμές των τροφίμων και οι ελλείψεις στα φάρμακα. Το κόστος δανεισμού αυξάνει και επομένως για ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ιδιαίτερα όταν οι μισθοί δεν καλύπτουν τις βασικές ανάγκες πολλών νοικοκυριών για πάρα πολλούς συμπολίτες μας.